Χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ανταμώσαμε. Λίγα λόγια στη μνήμη του Αθανασίου Παλιούρα, νομίζω το οφείλουμε. Λέγομαι Παπαθανασίου Ανθή, είμαι ιστορικός και ανήκω στην ομάδα φίλη της Βαράσοβας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συμπατριώτες και συλλατρευτές. Η Βαράσοβα είναι ένα βουνό που ενώνει πολλαπλές πραγματικότητες. Όταν πριν κάποια χρόνια πρωτοανέβηκα στο σπήλαιο για τη λειτουργία, είδα και θαύμασα αυτή τη συνθήκη όπου το μεγαλείο του ανθρώπου συναντά το μεγαλείο του Θεού. Εδώ μοιάζει θαρρής σαν ο χρόνος, η ιστορία και η διάρκεια στην Ελλάδα να υπήρξαν απλώς μια μακροχρόνια ακινητοποιημένη ενατένιση. Όπως κάθε χρόνο, φτάσαμε και σήμερα προσκυνητές στον ιερό του το χώρο, όπου χιλιάδες χρόνια πριν αποτυπώθηκε η αρχή μας. Λίγες γραμμές μας δίνουν το σχήμα του ναού και τα γλυπτά των βράχων από την άλλη μεριά που τις περιβάλλουν, μαζί με τις εικόνες που αναδύονται και τις λέξεις και τις μελωδίες του Ιερού Υμνοβού, σημαδεύουν το δρόμο μας για την πνευματικότητα. Ήταν δηλαδή σήμερα αυτό μία πράξη πνευματική. Μετά την πρωινή εικόνα, το ιερό δρόμενο στην αρχή για να κερδιθεί η ευθυγραμμία της ψυχής μας. Μετά, όταν ζούσε ο Θανάσης ο Παλιούρας, που μας περίμενε εδώ πάντα σαν σήμερα, μας μιλούσε, μας ξεναγούσε, μας άνοιγε το χώρο στο βλέμμα και στην καρδιά μας. Σήμερα μου ζητήθηκε από την κυρία Σερμιτζέλη να πω εγώ δύο λόγια και την ευχαριστώ. Λίγα λόγια για το σπήλαιο. Σε βράχο σταθερό, ριζιμιό, ριζωμένο μέσα στη γη της Αιτωλίας, το λατρευτικό αυτό σπήλαιο, όπου από τον 9ο μετά Χριστό αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται μοναστηριακό συγκρότημα αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, όπου διόροφα κελιά, τα έχετε ακούσει περισσότεροι ίσως πολλές φορές, στο κάτω μέρος τα διόροφα κελιά, έκοβαν τη θέα προς τη θάλασσα και δημιουργούσαν συνθήκες συστροφής για να λειτουργούν οι άνθρωποι εσωτερικά. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα του μοναχισμού. Πάντα ίσο, κατά την ερωαρχική φράση του Πλοτίνου. Τα πάντα βρίσκονται μέσα μας. Εδώ, στο σημείο αυτό όπου και εμείς μπαίνουμε, ήταν το διαβατικό. Στην αυλή αυτή εδώ ήταν όλη η δράση, και οι ιεροί και οι άλλοι. Έτσι, σε ένα σχήμα ελάχιστων γραμμών ήταν το καθολικό. Δεξιά ήταν η χώρη όπου διακονείται το πρακτικό σκέλος της ζωής των μοναχών, μαγειρία, φούρνη κτλ. Αριστερά ήταν η στέρνα, ενώ στο πίσω μέρος βρέθηκαν ταφές μονόροφες και διόροφες με οστά σκελετούς και κάρες Αγίων και μοναχών. Το πιο σημαντικό όμως αυτό το σπήλαιο, που το κάνει και μοναδικό στην Ελλάδα, είναι η περίφημη εγκλίστρα, στην οποία ανέβαιναν με μία ξύλινη σκάλα η οποία απευθύνεται και η οποία χρησιμοποιούσε και για να απομονώνονται οι μοναχοί για λόγους προσευχής και άσκησης, αλλά και σε περίπτωση κινδύνου, την εποχή εκείνη τους δρόμους ελιμένοντο οι πειρατές, κατέφευγαν μαζί με τα ιερά κοιμήλια και πάνω τραβούσαν και τη σκάλα και αυτό τους παρήχε μία μορφή ασφάλειας. Το σπήλαιο όμως ήταν ένα σημαντικό σημείο σε μια ζώσα κοινωνία την εποχή εκείνη. Ακούσατε για τη Βαράσοβα, το Άγιο Όρος Εντολοκαρνανίας, γεμάτο μοναστήρια, σκήτες, ασκηταριά κτλ. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η οικονομική του αναφορά, αφού αυτή η σάρα που βλέπετε εκεί η πλαγιά ήταν χαραγμένη με αναβαθμίδες, όπου καλλιεργείται το αμπέλι. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι ήταν σε ένα σπουδαίο σημείο εμπορικών δρόμων μεγάλης σημασίας, όπου τα καράβια περνούσαν πέρα δόθε και μάλιστα σε μια συμβολιογραφική πράξη του 1770, βρέθηκε καράβι με το όνομα Άγιος Νικόλαος της Βαράσοβας, το οποίο ανήκει σε μεσολογγίτη έμπορα, το Δημήτριο Τρικούπη. Το μοναστήρι ήταν σε ένα ιδιαίτερο σημείο μιας κοινωνίας εν δράση.
Μεγάλα εμπορικά κέντρα στον Κορινθιακό Κόρινθος, Γαλαξίδι, η Βοστίτσα, το Αίγιο που συγκέντρωνε τη δραστηριότητα μιας ενδοχώρας πολύ μεγάλης, η Πάτρα, τεράστιο εμπορικό κέντρο. Και κυρίως εδώ κοντά το Μεσολόγγι, με μεγάλη ναυτική δύναμη την εποχή εκείνη, έδιναν άλλη αξία σε όλον αυτό εδώ πέρα τον τόπο, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε μια μεγάλη πνευματική αξία. Το μοναστήρι θα τελειώσει μαζί με το Μεσολόγγι. Το 1826, όταν ο τουρκικός στόλος πολιορκούσε το Μεσολόγγι, κάποια καράβια θα έρθουν, θα στρέψουν τα κανόνια τους προς τα δω και κυριολεκτικά θα το καταστρέψουν, θα ερημωθεί και θα μείνει έρημο και μέχρι το 1991 εδώ είχαν κράτος και εξουσία τα αγριοκάτσικα. Εξού και μυρωδιά αυτή τώρα και τα ίχνη τους τα οποία βρίσκουμε. Λοιπόν, το 1991 ο μέγας πατριώτης Αθανάσιος Παλιούρας, καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας, με την ανασκαφική του ομάδα ξεκινά την ανασκαφή κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και πρακτικά δεν μπορούσαν να ανέβουν οι άνθρωποι, αλλά και οι οικονομικά συνθήκες. Δεν υπήρχαν χρήματα. Μάλιστα έλεγε ο Παλιούρας ότι βρήκαν ένα σκελετό του 3.000 π.Χ. εδώ και τον πουλήσαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για λίγα χρήματα για να εξυπηρετηθεί πρακτικά η ομάδα. Οι δυσκολίες αυτές όμως ατρόφησαν μπροστά στην επιστημονική συνείδηση και στην πάλουσα καρδία του για τον τόπο του, τη γη της Αιτωλίας. Ο Παλιούρας κατάφερε το μεγάλο έργο, για, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο έργο του καθηγητή. Αποτελεί τη σπουδαιότερη του κατάθεση στον τόπο μας. Μετά από αυτό, ο καθηγητής Αθανάσιος Παλιούρας πέρασε σε εκείνη την κατηγορία των χαρισματικών ανθρώπων που μαζί με το έργο τους αποκτούν αξία συμβόλου, ακριβώς γιατί προσδιορίσε τις ρίζες μας και επαναδιαπραγματεύτηκε για λογαριασμό όλων μας την αρχή μας, καταθέτοντας διαρκώς στη μνήμη μας ακμαίες τις εικόνες των ερυπιώνων. Εμείς άπαντες ευγνώμονες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι το σπήλαιο και ο χώρος που βρισκόμαστε διεκδίκησαν τη θέση τους στη διαδικασία του νέου κόσμου και του επιστημονικού του πεδίου, όταν πριν από 1,5 χρόνο εκπονήθηκε διπλωματική εργασία από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και υπό τον καθηγητή κύριο Σπάνο Μαρίδη, σχετική με τη σύγχρονη χρήση του χώρου. Ο εκπονήσεως ονομάζεται Πολύκαρπος Μπεσίνης, είναι συμπατριώτης μας, αγρινιώτης, νέος πεφωτισμένος αρχιτέκτονας και η εργασία του είναι εξόχως πρωτοποριακή. Αγαπητοί συμπατριώτες, θέλω να ευχαριστήσω για την ξεχωριστή αυτή ημέρα όλους τους συντελεστές, είτε την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, το Δήμο Ναυπάκτου, το Σύλλογο Φίλων της Βαράσοβας που στήριξαν το ιερό αυτό προσκύνημα, καθώς και όλους εσάς. Όλες τις μνήμες για την καταγωγή πρέπει να τις ξυπνήσουμε. Ας είναι το ιερό αυτό προσκύνημα ένα σημείο επανεκκίνησης και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.